10 μέρες χρειάστηκαν να βρεθεί στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης το δίσωσμο φυτοπλακτών για να φτάσουμε σήμερα Δευτέρα και να εξαφανιστεί. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό οφείλεται στον ισχυρό βαρδάρι που πνέει στην περιοχή από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η εικόνα καλυτέρεψε από το βράδυ της Κυριακής σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ σήμερα το φαινόμενο εξαλείφθηκε εντελώς. Οι βορειοδυτικοί άναμοι που πνέουν από αργά χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη έκαναν τη δουλειά τους. Το φυτοπλακτόν ταλαιπώρησε αρκετά τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που ανέδυε. Προβλήματα σοβαρά αντιμετώπισαν και τα καταστήματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Οι προσπάθειες του αντιρρυπαντικού σκάφους Αλκύπη και των άλλων μέσων που επιστρατεύτηκαν για τον καθαρισμό του, παρόλο που ήταν φιλότιμες, δεν απέδωσαν καρπούς 100%. Ο ισχυρός βαρδάρης όμως απάλλαξε μια και καλή και μάλιστα μέσα σε λίγες μόνο ώρες την πόλη από το δίσωσμο φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης και έκτασης. Στο μεταξύ, η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης πέφτει να διευκρινίσει τα πράγματα ύστερα μάλιστα από δημοσίευμα της Θες News. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το φαινόμενο της Ερυθράς Παλήρειας συνδέεται με έναν αγωγό φάντασμα, ο οποίος απορρίπτει ανεπεξέργαστα στη θάλασσα λίμματα από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ΕΙΑΘ στην ανακοίνωσή της, παρόλο που τονίζει ότι οποιαδήποτε εκροή δεν πρέπει να είναι αποδεκτή, αναφέρει ότι η σύνδεση του φαινομένου της Ερυθράς Παλήρειας με την παροχέτευση ποσότητας ανεπεξέργαστων λιμάτων που αντιστοιχούν στο 5% περίπου της ποσότητας των λιμάτων που οδηγούνται και επεξεργάζονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Θεσσαλονίκης, στο ρέμα Δενδροποτάμου δεν είναι καθόλου προφανής. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, ο επίμαχος αγωγός αποτελεί δυστυχώς μέρος ενός ανολοκλήρωτου για αρκετά χρόνια αποχετευτικού συστήματος για τα λίμματα των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή του οποίου την αποκλειστική ευθύνη είχε το δημόσιο. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, θα επιληθεί μόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Η κατασκευή του οποίου είναι αποκλειστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου ξεκίνησε το 2004, διεκόπη και σήμερα έχει ξεκινήσει και πάλι. Και με την κατασκευή παράλληλα όμως συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του κεντρικού αγωγού με τις υπάρχουσες εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή που έχουν μέρη καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου K16 και είναι ευθύνη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έπρεπε να τους έχει αποκαταστήσει. Η ΕΙΑΘ επισημαίνει πως έχει προβεί επανειλημμένως σε έγγραφες ενημερώσεις αλλά και αιτήματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. Σημειώνει δε ότι υπάρχουν ήδη δύο δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν την εταιρεία από κάθε ευθύνη για την αναγκαστική εκροή μη επεξεργασμένων λιμάτων στον Δενδροπόταμο, αφού τα σχετικά αποχετευτικά έργα ουδέποτε ολοκληρώθηκαν.